Επιποδώς βρίσκεται η τροχιά Ηρακλείου με την ευχή γιορτινές μέρες να κυλήσουν ανέμακτα. Η τροχιά Ηρακλείου μοίρασε 800 αλκοολόμετρα μιας χρήσης, χορηγία του ΣΥΦΑΚ μαζί με ενημερωτικό φυλάδιο για αλκοτέστ, ενώ ευχήθηκαν στους οδηγούς καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Δίδονται στους οδηγούς αλκοολόμετρα μιας χρήσης, εν ώψη και των ημερών των εορτών των Χριστουγέννων, οι συμπολίτες μας όταν θα βγουν και θα διασκεδάσουν μπορούν να έχουν αυτό το αλκοολόμετρο μιας χρήσης. Την ώρα που θα αποφασίσουν να φύγουν από το σημείο το οποίο διασκεδάσουν, θα μπορούν να κάνουν μία μέτρηση και να διαπιστώσουν αν είναι σε θέση να οδηγήσουν ή όχι. Πρόκειται για μία συμβολική αλλά ουσιαστική κίνηση, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε κάθε οδηγό να διαπιστώσει αν βρίσκεται υπό την επίρρεια αλκοόλ και είναι σε θέση να οδηγήσει. Η οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ ως αιτία συμμετέχει σε ποσοστό 20-30% στα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Πολλοί συμπολίτες μας έχουν την αντίληψη ότι πίνοντας ελάχιστα είναι σε θέση να οδηγήσουν. Αυτό δεν είναι σωστό, είναι εσφαλμένο. Και αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι καθυστέρηση ενός δευτερολέπτου στην τροχοπαίδηση, όταν η ταχύτητά μας με το όχημά μας είναι 60 χιλιόμετρα ανά ώρα, η απόσταση που θα διανύσει το όχημα για να ακινητοποιηθεί είναι 8 μέτρα. Ένα στα τέσσερα θανατηφόρα τροχεία οφείλονται στην κατανάλωση αλκοόλ, με τον Στέλιο Καρακούδη να δίνει συμβουλές στους οδηγούς προκειμένου να απολαύσουν το εορταστικό κλίμα των ημερών με ασφαλείς διαδρομές. Κλιμάκια ελέγχου βρίσκονται επιποδώς, όλο το προσωπικό του τμήματος τροχείας Ηρακλείου βρίσκεται επιποδώς σε όλους τους δρόμους, στο εθνικό δίκτυο, στο επαρχιακό δίκτυο αλλά και μέσα στην πόλη. Δίδεται έφαση κυρίως παραβάσεις εκείνες επικίνδυνες που μπορούν να προκαλέσουν το τροχαίο ατύχημα, όπως είναι η οδήγηση υπό την επίδραση αναπνεύματος, η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, αντικανονικό προσπέρασμα, παραβίαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής, ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, η χρήση του κινητού τηλεφώνου.